Μια χαρά. Σήμερα λοιπόν, ο Αντώνης Κούκεν και ο Σπρωτάρης στην κουζίνα, θα σας φτιάξω, μιας και βρήκαμε εύκαιρα τα αυγά, μια υπέροχη πίτσα ομελέτας. Θα σας αρέσει πάρα πολύ. Με ένα αυγό βγάζουμε ομελέτα πίτσα για 5-6 άτομα. Και με το δεύτερο αυγό, άλλα τόσα. Οπότε, ποιος τη χάρη μας. Αλλάξαμε γνώμη. Πριν ξεκινήσω να σας πω τη συνταγή, πηγαίνετε και ανάψτε το φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου. Διότι θέλουμε προθερμασμένο φούρνο. Η αγαπημένη μου γιαγιούλα έλεγε, αν βρεις καλά αυγά, φτιάξε μια ωραία ομελέτα. Χρειαζόμαστε 6 αυγουλάκια, μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους. Τα δικά μας είναι φρέσκα από το σούπερ μάρκετ. Ένα ανθρακούχο νερό ή αναψυκτικό των 330 ml. Ένα ποτηράκι του κρασιού, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μια κουταλιά του γλυκού, baking powder. Μια κουταλιά του γλυκού, καυτερή σάλτσα. Αν δεν έχετε κάποια καυτερή σάλτσα, μπορείτε να βάλετε μια κουταλιά του γλυκού, κόκκινο καυτερό πιπέρι. Μια κουταλιά του γλυκού, βασιλικός, φρέσκος ή αποξηραμένος. Εμείς έχουμε εδώ αυτόν τον καταπληκτικό μήλο. Κοιτάξτε πόσο μικρός είναι. Και μιλάμε, αγοράζουμε κόκκους πιπεριού και έχουμε το δικό μας φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Καταπληκτικό. Αν το βρω αυτόν τον μήλο ξανά, πραγματικά θα τον πάρω σε κάποιες ποσότητες για να το δώσω δωράκι σε εσάς τους φίλους και φίλες που μας αγαπάτε και μας βλέπετε. Μια κουταλιά της σούπας, μαύρο πιπέρι. Μια κουταλιά της σούπας, ρίγανη. Ένα ποτηράκι του κρασιού, ελαιόλαδο. 250 γραμμάρια ανθότυρο ή τυρί φέτα. Μια μεσαία ντομάτα ψιλοκομμένη σε φέτες. Μια πιπεριά ψιλοκομμένη σε φέτες. 4-5 μανιτάρια ψιλοκομμένα σε φετούλες. Αλαντικά της αρεσκίας σας, 4-5 φέτες. Και έχουμε στο ψυγείο μας και τσένταρ εμείς για να μην μας χαλάσει. Το κόψαμε σε 4-5 φέτες. Αν έχετε ψωμί που έχετε πάρει από το φούρνο και σας έχει μπαγιατέψει, μην το πετάτε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και την κόρα αλλά και την ψύχα. Στην προκειμένη περίπτωση χρησιμοποιούμε την ψύχα από το ψωμί. Αν όμως δεν έχετε ψύχα ψωμιού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 6-7 φέτες του τοστ, τις οποίες θα τις... Χόπρε, τι τις κάνουνε τις φέτες! Ναι. Τις οποίες θα τις μαδίσετε. Και αυτό θα το μαδίσουμε. Αυτά εδώ που σας έδειξα ήταν τα βασικά υλικά. Αν δεν έχετε κάποια εξ αυτών, μην το είστε, η ομελέτα φούρνου θα γίνει καταπληκτική και χωρίς κάποιο από τα συγκεκριμένα υλικά. Αρκεί να έχετε αυγά βέβαια. Πάμε από εδώ να σας δείξω κάποια προαιρετικά υλικά που δίνουν επιπλέον νοστιμιά. Μια κουταλιά του γλυκού θρούμπι. Μια κουταλιά του γλυκού κουρκουμάς. Ένα μήλο το οποίο θα καθαρίσουμε και θα το κόψουμε σε λεπτές φέτες, όπως κόψαμε την ντομάτα και την πιπεριά. Αν πάτε σε κάποιο κατάστημα με μπαχαρικά, εκεί θα βρείτε αυτό. Μείγμα σάλτσας τσένταρ. Εμείς έχουμε πάρει και το μείγμα σάλτσας για ροκφόρ. Είναι πραγματικά ωραία γιατί δίνουν επιπλέον γεύση. Για να δώσουμε ένα ωραίο μανιταροθέαμα στην ομελέτα μας, θα χρειαστούμε και 5-6 μανιτάρια ολόκληρα, τα οποία έχουμε πλύνει και έχουμε κόψει λίγο τον ποπό τους. Αυτά εδώ προαιρετικά. Πάμε τώρα να σας δείξω τα συνέργα που θα χρειαστούμε. 2 λεκάνες, μεσαίου ή μικρού μεγέθους, ό,τι σας βρίσκεται στο σπίτι. Ένα σύρμα για χτύπημα και ένα στρόγγυλο αντικολλητικό ταψί διαμέτρου 35 εκατοστών. Αν το δικό σας δεν είναι στρόγγυλο το ταψί και δεν είναι αντικολλητικό, δεν υπάρχει θέμα. Θα βάλετε αντικολλητικό χαρτί, απλά προσέξτε οι διαστάσεις του να είναι από 30 έως 40 εκατοστά. Ώρα να σας δείξω πόσο εύκολη είναι η διαδικασία. Στο πι και φι, παίρνουμε τη λεκανίτσα και μαδάμε την ψύχα του ψωμιού σε όσο το δυνατόν μικρότερα κομμάτια. Όσο πιο μπαγιάτικη είναι η ψύχα, τόσο το καλύτερο. Αλλά δεν πειράζει.
και φρέσκια να είναι. Εμείς όλα τα προσπαθούμε να τα καταφέρουμε. Κοιτάξτε τι ωραία μαδίσαμε την ψύχα του ψωμιού. Τώρα, ρίχνουμε το βασιλικό. Τη ρίγανη. Το φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Πολύ τον έχω αγαπήσει αυτό το μήλο, παιδιά. Γιατί έχω πάρει έναν άλλο μήλο από το IKEA, ο οποίος ήταν σχετικά ακριβώς, γύρω στα 15 ευρώ και καλή δουλειά δεν κάνει. Και αυτός εδώ είναι κατά πολύ φθηνότερος και σπιντάρει. Λεπιδιάζει το πιπέρι και του αλλάζει τα φώτα. Τους κόκκους πιπεριού. Ρίχνουμε το θρούμπι. Και τώρα ανακατέψτε. Παίρνουμε τη δεύτερη λεκάνη. Τη δεύτερη λεκάνη. Σπάμε και ρίχνουμε τα αυγά ολόκληρα. Αυτό βέβαια που κάνω εγώ τώρα, σας έχω πει ότι δεν είναι σωστό. Τα αυγά δεν τα σπάμε και τα ρίχνουμε όλα μαζί κατευθείαν. Τα ρίχνουμε σε ένα διαφορετικό μπολάκι, ελέγχουμε ότι είναι καλό το αυγό και μετά το ρίχνουμε στη λεκάνη. Αλλά λόγω έλλειψης χρόνου το προσπερνάμε. Δεν προσπερνάμε όμως ότι εφόσον πιάσαμε τα αυγά, πρέπει να πλύνουμε οπωσδήποτε τα χέρια μας. Πάμε για πλύσιμο χεριών και επιστρέφουμε. Παίρνουμε το σύρμα, σπάμε τα αυγά, έτσι, σπάστε. Δώστε το αυτό να το κάνει και στα παιδιά σας, θα το εκτιμήσουν δεόντως. Ρίχνουμε την καυτερή σάλτσα. Βοηθάμε και με το σύρμα. Το κουρκουμά. Μία κουταλιά της σούπας, μείγμα σάλτσας τσένταρ. Και ανακατεύουμε περίπου για ένα λεπτό. Τώρα θα ρίχνουμε το αλεύρι σταδιακά, σιγά σιγά, έτσι ώστε να το ενσωματώνεται με το υπόλοιπο μείγμα. Ωραία και το αλεύρι. Τώρα θέλω πιο γρήγορες κινήσεις και να συγκρούετε το σύρμα σας στα τυχώματα της λεκάνης. Έτσι. Ανακατεύουμε και χτυπάμε τώρα. Έτσι. Αυτό. Δεν είναι να πάρω να ρίξω τώρα τα έχω την baking powder, γιατί το πέταξα χωρίς να το καταλάβω. Ρίχνουμε πασπαλίζοντας το baking powder. Έτσι. Και ανακατεύουμε. Μέσα σε 3 λεπτά περίπου το μείγμα μας είναι έτοιμο. Κοιτάξτε τι ωραία μου καθάρισαν το μήλο. Κόβουμε στη μέση. Έτοιμο και το μιλαράκι μας. Παίρνουμε το ταψί. Ρίχνουμε λίγο λάδι στον πάτο. Τώρα το υφογυρίζουμε να πάει παντού. Ξέχασα να σας πω, αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και μια κουταλιά της σούπας σε μυγδάλι ψηλό. Εδώ εμείς με το μάτι, ρίχνοντάς το στον πάτο του ταψιού, πάνω από το λάδι δηλαδή, έτσι. Ωραία. Βάζουμε τις φέτες ντομάτας
στον πάτο του ταψιού. Όπως θέλετε. Τα λαντικά πάνω από τις ντομάτες. Τα κομμένα μανιτάρια. Τις φέτες τσένταρ, καλό είναι να τις τοποθετείτε εκεί που υπάρχει ντομάτα, να μην ακουμπάει στο ταψί. Έτσι. Κόψτε σε λεπτές φέτες στο μήλο και ρίξτε το. Αλατίστε με μια πρέζα αλάτι, όχι πάρα πολύ. Παίρνουμε το ανθότυρο, το οποίο και θρηματίζουμε. Ρίχνουμε την ψύχα ψωμιού. Και ό,τι μυρωδικά έχουν μείνει στον πάτο της λεκάνης, ρίξτε τα στην παλάμη σας και πασπαλίστε σε όλη την επιφάνεια του ταψιού. Πατήστε λίγο έτσι, ελαφρώς, εδώ, έτσι ωραία. Παίρνουμε τις πιπεριές και τις τοποθετούμε. Κοιτάξτε τι ωραία, ε. Και μάλιστα η αναλλαγή πιπεριάς κόκκινη και πράσινη δίνει έτσι ένα ωραίο χρώμα στην ομελέτα. Τα ολόκληρα μανιτάρια εδώ. Φαντάζομαι δεν ξεχάσαμε κανένα υλικό. Και τώρα παίρνουμε το μείγμα της ομελέτας και ρίξτε το σε όλη την επιφάνεια από πάνω. Κρατάμε στη λεκάνη περίπου μισό ποτήρι του νερού, μείγμα αυγού. Ανοίγουμε το ανθρακούχο νερό ή αναψυκτικό και το ρίχνουμε μέσα. Κοιτάξτε πώς αφρίζει. Τώρα ρίχνουμε το υπόλοιπο ελαιόλαδο εδώ. Ανακατεύουμε για λίγο, για 30 δευτερόλεπτα. Και το ρίχνουμε στο ταψί. Πάρτε λίγο τώρα τις παλάμες σας και πιέστε να πάει το μείγμα αυγού και ανθρακούχο νερού να βρέξει όλη την ψύχα του ψωμιού. Έτσι. Κοιτάξτε. Και αν έχετε στο ψυγείο κάποιο τριμμένο κίτρινο τυρί, μπορείτε αν θέλετε να πασπαλίσετε την επιφάνεια. Για να κάνουμε αυτό, έχουμε φροντίσει να πλύνουμε τα χέρια μας με σαπούνι και μετά να το βάλουμε και να πιέσουμε στο ταψί το περιεχόμενό του. Έχουμε κανένα κίτρινο τυρί? Ε? Το άλλο, το καπνιστό, πότε έληξε? Γείτα. Γείτα, πότε έληξε? Το 12ο του 16. Το 12ο. Άντε, βάλτε να βάλουμε αυτό. Πώς θα το αλυτρίψιμο? Ε, θα το τρίψεις. Με τι? Για να βάλουμε και την τελευταία πινελιά, δεν σας το έδειξα το υλικό στην αρχή. Κοιτάξτε, αυτό είναι καπνιστό τυρί, τρεις βοσκοί δίνουν άλλη γεύση. Όταν το τρίβουμε τόσο στην πίτσα, σαν τελευταία πινελιά, όσο και στην ομελέτα φούρνου. Πάμε να τρεφτείς, τυράκι μου.
ρίξαμε και το τριμμένο καπνιστό τυρί πάνω σε όλη την επιφάνεια της ομελέτας μας και τώρα θα πάμε να την τοποθετήσουμε στο φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου για 30 έως 40 λεπτά. Θέλουμε δηλαδή να ροδοκοκκινήσει και να ψηθεί ωραία. Πάμε για το φουρνάκο μας. Μετά από 35 λεπτά το αποτέλεσμα μας αποζημιώνει στο μέγιστο. Κοιτάξτε. Τέλειο, ε. Θα την αφήσουμε να κρυώσει περίπου στα 10 λεπτά και μετά θα την κόψουμε σε ωραία κομμάτια και θα ρίξουμε από πάνω κέτσαπ, μαγιονέζα και μουστάρδα. Μιλάμε, δεν μπορώ να κρατηθώ. Πώς ανοίγει ο μήλος. Το ανοίγουμε από εδώ πάνω και αν δείτε καλά εδώ έχει ένα κοχλία. Ναι, αυτόν τον κοχλία τον στρέφουμε προς τα εκεί που δείχνει το βέλος. Αριστερόστροφα εδώ. Έτσι. Κοιτάξτε, εδώ πέρα έχει τρυπούλες που θα ρίξω φρέσκο φυσικό αλάτι και με γεύση πιπεριού και μετά το κλείνουμε έτσι και μετά στρίβουμε δεξιόστροφα. Αν το σφίξετε πάρα πολύ αφήνετε ελάχιστο κενό και βγαίνει ανάλογη ποσότητα. Αν όμως το αφήσετε λίγο πιο χαλαρό έτσι βγαίνει περισσότερο και στρίβετε. Αυτό. Έτοιμος ο μήλος. Έχετε το δικό σας αγαπημένο μήλο για το δικό σας φρέσκο τριμμένο αλατοπίπερο.